67 Ουκρανοί στρατιωτικοί παραδόθηκαν χθε το βράδυ έξω από το Κίεβο σύμφωνα με την ρωσική πλευρά. Επίση, μονάδε του DPR κατέστρεψαν ένα λόγο τη 53η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία και μονάδε του Τάγματο Εφόδου τη 54η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσική Ομοσπονδία προ την κατεύθυνση του Κουράχοβο, η προέλαση των δυνάμεων τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνεν κατά τη διάρκεια τη νύχτα ανήλθε σε έω και 5 χιλιόμετρα. Στον αντίποδα, σήμερα το πρωί, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία δημοσίευσε νέο απολογισμό από το μέτωπο. Αναφέρεται ότι δεν υπήρξαν σημαντικέ αλλαγέ στη θέση και τη φύση των ενεργειών των αμυντικών δυνάμεων το τελευταίο 24ωρο. Η αεροπορία των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία παραγματοποίησε πλήγματα εναντίον συσσωρεύσεων εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού του εχθρού, διεξήγαγε αερομαχίε και αναχέτησε εναέριου στόχου. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν πιο πολλέ ενέργειε από εχθρικά αεροσκάφη. Ο εχθρό δεν έχει εξαφανίσει σημαντικά προβλήματα με την παροχή των στρατευμάτων του. Σύμφωνα με τι διαθέσιμε πληροφορίε, τα ρωσικά στρατεύματα κατοχή που επιχειρούν στο έδαφο που αναπληρώνεται με τη μεταφορά δεξαμενόπλειων. Οι κατακτητέ απέτυχαν να οργανώσουν σχηματισμό για να καλύψουν τι ανάγκε τη ομάδα των στρατευμάτων, αναφέρει η έκθεση. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου αναφέρει αυτό στο Facebook. Τα ρωσικά στρατεύματα βόρειο-δυτικά και βόρειο-ανατολικά του Κιέβου συνέχισαν να βομβαρδίζουν την πόλη και να ενισχύουν τι αμυντικέ θέσει, αλλά δεν διεξήγαγαν μεγάλε επιθετικέ επιχειρήσει, αναφέρει η έκθεση. Επίση, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα δεν πραγματοποίησαν επιθετικέ επιχειρήσει προ την κατεύθυνση των πόλεων Τσέρνιχιβ, Σούμι και Χάρκιβ στα βορειοανατολικά τη Ουκρανία την περασμένη μέρα. Τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να περιορίζουν τον φύλακα τη Μαριούπολη και πραγματοποίησαν αρκετέ ανεπιτυχεί επιθέσει στι περιοχέ Λουχάινγκ και Ντονένσκ, αλλά δεν εξαπέλυσαν καμία επιθετική επιχείρηση στην περιοχή Χερσόνα, αναφέρει το Ινστιτούτο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.